Το πιο σημαντικό είναι η συνάντηση Biden-Erdogan. Mm-hmm. Αυτό το οποίο κάνει η ελληνική κυβέρνηση, όπως το είπαμε και τις προηγούμενες φορές, είναι επί της ουσίας να νομιμοποιεί οτιδήποτε κάνει η Τουρκία έναντι της χώρας μας και έναντι της Δυτικής Συμμαχίας, mm-hmm. με το να συνεχίζουμε να υποκρινόμεθα ότι μιλάμε και συνομιλούμε μαζί τους. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι δεν, κρίνοντας φυσικά, προσέξτε με, κρίνοντας φυσικά και αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας πρόσφατα, πριν μία-δύο μέρες, ότι πλέον στα βασικότερα θέματα έχουμε αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις, η συζήτηση η οποία πρόκειται να λάβει χώρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κύριου Ερντογάν, υπό κανονικές συνθήκες, είναι μόνο για τη φωτογράφηση. Τίποτα άλλο. Εάν φυσικά οδηγηθούμε, έχουμε μυστική διπλωματία και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος ψεύδεται, που δεν νομίζω ότι θα ψεύδεται, θα οδηγηθούμε σε τίποτα συνυποσχετικά ή θα ακούσουμε διάφορα τέτοια καινοφανή, τα οποία δεν έχουν καμία αυτή τη στιγμή, δεν συνάδουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία έτσι όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν, θεωρώντας λοιπόν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών λέει την αλήθεια στους Έλληνες, ότι όντως η ελληνική πλευρά έχει κάνει το χρέος της και έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η Τουρκία να αντιληφθεί ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα κοινό έδαφος, δεν θα οδηγηθούμε και δεν θα βρεθούμε προεκπλήξεων, περί συνυποσχετικών ή οτιδήποτε άλλο το οποίο έχει να κάνει με πράγματα τα οποία δεν είναι σίγουρα υπέρ των ελληνικών συμφερόντων αυτή τη στιγμή. Το καλό μπάτσο και το κακό μπάτσο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το παιχνιδάκι που παίζουν οι Τούρκοι. Δηλαδή βάζουν αυτόν τον... πώς να το πω τώρα, αυτόν τον γραφικό εν πάση περιπτώσει τύπο, τον κύριο Τσελίκ, ο οποίος είναι στο ΑΚΕΠΕ, έχει κομματική ταυτότητα, αυτός να ξεσπαθώνει και να το παίζει ελληνοφάγος, και από εκεί και ύστερα βάζουν το Γιουσουφάκι του κυρίου Ερντογάν, τον υπουργό εξωτερικών, τον υπουργό, με συγχωρείτε, άμυνας. Έχω εξηγήσει για ποιο λόγο τον αναφέρω έτσι. Έχουμε πει ότι εξαρτάται πλέον την ύπαρξή του ως άνθρωπος, διότι τα γαλόνια του δεν τα τίμησε ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όταν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του και πιάστηκε αιχμάλωτος και έγινε πραξικόπημα, εάν δεχτούμε ότι το πραξικόπημα ήταν αυτό που λέμε. Οπότε ό,τι του πει ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Ακάρ θα συνεχίσει να το λέει. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ πρώτον ότι θυμάστε τι είχαμε πει, ο κύριος Τσαβούσογλου έχει περγαμηνές στη Δύση. Ο κύριος Τσαβούσογλου σε μια περίπτωση με τα Ερντογάν είναι μνηστήρας. Ναι. Είναι μνηστήρας. Είναι... Δεν είναι χαζός ο κύριος Τσαβούσογλου. Είναι μνηστήρας, λοιπόν, έτσι. Και μια καλή περίπτωση θεωρείται. Ναι. Κάνω μια εκτύπωση. Ναι, ναι, και πρώτη φορά νομίζω. Αλλά επειδή το έχουμε πει, επειδή το έχουμε πει τουλάχιστον 2-3 φορές από το Γενάρη και πέρα, από τότε που ο κύριος Δαβούτογλου είπε ότι θα τον αδειάζουν τον Ερντογάν ή αυτοί που τον κυδεμονεύουν οι στρατηγοί, και επειδή είπαν ότι μάλλον η επόμενη μέρα μετά τον κύριο Ερντογάν, ειδικά αν δεν πάει καλά η συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν, θα είναι λογικά κάποιοι στρατιωτικοί ατλαντιστές, φυσικά με στοιχεία του ΑΚΕΠΕ όμως μέσα, άρα λοιπόν κύριο Τσαβούσογλου, λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πολύ σωστά το παρατηρήσατε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου δεν θέλει να κάψει τις γέφυρες και τις δικές του με τη Δύση σε τελική ανάλυση και αφήνει τον his master's voice, τον κύριο Ακάρ, ο οποίος απολύτως εξαρτάται από την ύπαρξη του κύριου Ερντογάν, να κάνει το κομμάτι του. Βγήκε τώρα πάλι και αυτό, βγήκε αυτή τη βδομάδα, ο κύριος Ερντογάν έκανε κάποιες δηλώσεις ερωτικού περιεχομένου για το τι θα έκανε στους Ισραηλινούς, στους Αμερικανούς και στους Νατοϊκούς. Ο άνθρωπος αυτός, όπως έχουμε πει, έχει ένα συγκεκριμένο όραμα. Έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία πριν γίνει πρόεδρος, πριν γίνει πρωθυπουργός, πριν γίνει δήμαρχος. Να καταστρέψει το ΝΑΤΟ. Να καταστρέψει. Είναι αντιδυτικός από γεννησιμιού του. Για τον Α ή τον άλλο τρόπο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ή για τον Α ή τον Β λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση πλέον. Γιατί αυτά που θα του ζητήσουν οι δυτικοί θα είναι τέτοια το οποίο ούτε και ως χαρακτήρας, έτσι όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής, έτσι, δεν πρόκειται να το αποδεχτεί. Εκτός βέβαια και αν του πούνε κάνε εσύ αυτό και εμείς θα σου δώσουμε το Μισό Αιγαίο ή την Κύπρο ή οτιδήποτε. Βέβαια εδώ έγκυται στο τι θα κάνουμε εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θα ζητήσει αντάλλαγμα για να γίνει κάτι
τρομακτικά διαφορετικό από αυτό που είμαστε τώρα, εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα συζητήσουμε μαζί του και τι θα συζητήσουμε και με τους συμμάχους μας. Λοιπόν, γιατί το έχουμε πει, το σύνδρομο της υφηγένειας είναι πλέον εγγενές χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτικού συστήματος όταν έχει να κάνει με τις σχέσεις Δύσης-Τουρκίας-Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό το κλείνω γιατί δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν θεωρώ ότι πρόκειται να αποδεχτεί κάποιος Έλληνας κάτι, εν πάση περιπτώσει, τόσο άσχημο για την πατρίδα. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω σίγουρα είναι ότι ο κύριος Ερντογάν υπό κανονικές συνθήκες δεν θα τα βρει με τους Αμερικανούς. Είναι πολύ δύσκολο να τα βρει με τους Αμερικανούς. Είναι τέτοια τα μέτωπα πλέον ανοιχτά και δεν είναι μόνο με τους Αμερικανούς, είναι με τους Ισραηλινούς. Αν ήταν μόνο με τους Αμερικανούς, εγώ θα σας έλεγα ότι θα μπορεί και να οι Αμερικανοί να το αποδεχόντουσαν. Αλλά έχει τέτοια ιστορία ανοίξει με το Ισλάμ και τους Ισραηλινούς, που δεν θα τους αφήσουν οι Ισραηλινοί, εν πάση περιπτώσει, όσο εν πάση περιπτώσει μπορούν να επηρεάσουν την άποψη των Αμερικανών για κάτι τέτοιο. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί στα λόγια να επέλθει κάποιου τύπου ίσως σύγκληση, ίσως δεν ξέρω, καλυτέρευση, αλλά επί της ουσίας δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, διότι δεν θα αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Δεν θα αλλάξει. Ό,τι και να πούνε. Οπότε και να πούνε στις 14-15 του μήνους, πότε θα συναντηθούν, 16. 14. Ότι τα, 14. Ότι τα βρήκανε, ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια σημεία τα έχουν βρει, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα το ακολουθήσει αυτό ο κύριος Ερντογάν. Ποτέ δεν έχει ακολουθήσει και δεν έχει κρατήσει το λόγο του σε τίποτα από ό,τι έχει συμφωνήσει με τον οποιονδήποτε. Κύριε Φίλη, έτσι, ξέρετε γιατί με είδατε να τονίζω τόσο πολύ με έμφαση το 14 Ιουνίου. Γιατί στις 16 Ιουνίου, δύο μέρες μετά, θα έχουμε μια πιο σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τζο Μπάιντεν. Δεν ξέρω αν είναι πιο σημαντική. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι και πιο σημαντική. Μια δική προφανώς μου εκτίμηση είναι αυτή. Είναι πιο σημαντική, κύριε Φίλη. Ναι. Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, υπενθυμίζω ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρέσβη η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Μόσχα και η Ρωσία στην Ουάσιγκτον. Έχουν αποχωρήσει. Δηλαδή, επισήμως δεν υπάρχει αντιπροσώπευση της Ρωσίας στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και των Ηνωμένων Πολιτείων στη Ρωσία. Άρα, εξ ορισμού υπάρχουν μια σειρά θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν από τα βαριά θέματα, τα οποία είναι το τι γίνεται στην Ουκρανία, γιατί τα στρατεύματα των Ρώσων παραμένουν, η ένταση παραμένει, υπάρχουν κινήσεις, αλλά αυτό που έγινε στη Μέση Ανατολή το επισκίασε για λίγο. Υπάρχουν τα ζητήματα λοιπόν στρατιωτικοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε πλέον και επισήμως η Ρωσία από το πρόγραμμα Open Skies, ανοιχτή ουρανή. Αυτό έγινε σωστά. Εχθές το υπέγραψε ο κύριος Πούτιν. Μάλιστα, αυτό πολύ σημαντική εξέλιξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό βέβαια είναι σε συνέχεια, τι είχαν κάνει και οι Αμερικανοί πριν, νομίζω, 2 χρόνια. Ναι. Αλλά η αντιπαράθεση φτάνει στο διάστημα, κύριε Φίλε. Αυτό λέω. Ναι, είναι συνδυολογικό το πότε το έκανε κιόλας ο Ρώσος. Ο Ρώσος το έκανε μια εβδομάδα πριν συναντήσει για πρώτη φορά τον Biden. Ναι. Υπάρχουν τα θέματα καθεστώτος. Δηλαδή, σου λένε οι Αμερικανοί ότι παραβιάζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν το Ναβάλνι και δεν συμμαζεύεται όλα αυτά που λένε στους Ρώσους, άρα μιλάνε για το εσωτερικό της Ρωσίας. Υπάρχουν οι κατηγορίες των Αμερικανών προς τους Ρώσους για κυβερνοεπιθέσεις, για εμπλοκή των Ρώσων στην Αμερική. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο, έχουμε το θέμα, ξέρω εγώ, του Βερολίνου και τι θα κάνουμε. Είναι δηλαδή και θέματα τα οποία άπτονται για την ευρύτερη ισορροπία δυνάμεως στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει να κάνει και με θέματα τα οποία έχουν να. Είναι εξόχως σημαντικά για τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των δύο αυτοκρατών. Άρα σίγουρα είναι ιστορικές οι επόμενες εβδομάδες, διότι νομίζω ότι θα κρίνουν πολλά πράγματα. Βεβαίως. Θα κρίνουν κατά πόσο θα πάμε με τους Ρώσους και τους Αμερικανούς σε κάποιο modus operandi και modus vivendi, δηλαδή θα βρεθεί. Όχι ότι πρόκειται να οδηγηθούν σε να καλυτερεύσουν σχέσεις, αλλά πάσαμε να μην χειροτερεύσουν. Και σε δεύτερο επίπεδο, η Τουρκία με την συμμαχία είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνω μία έκκληση, ας μην του δώσουμε αυτού του ανθρώπου συγχωροχάρτη και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτή η συνάντηση, αφού αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση να γίνει, γιατί μπορούσε πολύ καλά, όπως έχουμε πει, να μην γίνει. Έχουμε κάθε λόγο, κανένας δεν θα έλεγε στον κύριο Μητσοτάκη γιατί κάνεις αυτή τη συνάντηση. Μην του δώσουμε πάλι συγχωροχάρτη.
Μάλιστα. Μην κάνουμε αυτό στην πατρίδα μας. Κακό στην πατρίδα μας θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε καλό στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αρχικώς, θα σας πω διαφορετικά. Η Γερμανία κάνει ότι. Και θα σας το πω πολύ απλά, όπως έχουμε πει. Οι Γερμανοί, εμάς μας έχουν για πρωινό. Όχι εμάς τους Έλληνες. Τους πολιτικούς μας. Τους πολιτικούς μας. Το πολιτικό σύστημα. Το έχουν για πρωινό. Δεν τους ενδιαφέρει. Ξέρουν ότι ό,τι τους πούμε, ό,τι πίν, ό,τι πούν θα γίνει. Αυτούς που δεν έχουν για πρωινό είναι τους Τούρκους. Οπότε αυτούς έχουν άλλη προσέγγιση σε σχέση με εμάς. Εμάς μας έχουν σαν τα πικινουά. Μας πηγαίνουν και μας φέρουν με το λουρί. Τους Τούρκους όμως, επειδή είναι τσοπανόσκυλο, θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή για να τα έχουν καλά με τους Τούρκους, με τους Έλληνες δεν ενδιαφέρονται γιατί μας ελέγχουν. Και όποιος έχει κάποια αμφιβολία για το ότι λέω, να πάει να θυμηθεί τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα μας σε σχέση με τους Γερμανούς. Η χώρα βρίσκεται υποκατοχή αυτή τη στιγμή, κυρία Βροχίου. Υποκατοχή. Υποκατοχή βρίσκεται η χώρα μας. Υποκατοχή ποιανού, των Ευρωπαίων. Από τους Γερμανούς. Από τους Γερμανούς. Η χώρα δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Αυτό το οποίο έγινε είναι ο απόλυτος εξευτελισμός των Ελλήνων πολιτικών από τους Γερμανούς. Δεν είναι μόνο του ελληνικού λαού. Απορώ δηλαδή, ως άνθρωποι, πώς το αντιλαμβάνονται αυτό. Καταλαβαίνω ότι θα μου πει ένας ψύχρεμος πολιτικός, επειδή εγώ είμαι ρεαλιστής όπως έχω πει και δεν θέλω κανένας να με λέει ψύχρεμο. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Ο ψύχρεμος είναι αυτός που επαναλαμβάνω που μιλάει με ευχολόγια. Θα δούμε και ελπίζω και αυτό που δεν γίνεται ποτέ. Πάντα εκεί που είναι οι ρεαλιστές γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, θα μας πει λοιπόν ο ψύχρεμος ότι βάζω στην άκρη το προσωπικό ζήτημα και κοιτάω το συμφέρον της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα μιλήσω και με τους Γερμανούς ακόμα και όταν μου φέρονται έτσι. Όχι, δεν πρέπει να γίνει έτσι αυτό. Αυτή τη στιγμή πρώτον και κύριον θα έπρεπε να πιέζαμε την λιβική κυβέρνηση, κυρία Βροχίδου, να απαιτήσει να είναι η Ελλάδα. Καταλάβατε? Μάλιστα. Έπρεπε τις προηγούμενες μήνες που το έχουμε κάνει Παγκράτη Κολιάτσου τη Λιβύη. Γι' αυτό σας λέω, υπήρχε επικοινωνία. Κάναμε, ναι. Να απαιτούσε η ελληνική πλευρά από τους Λίβιους να απαιτήσουν από τους Γερμανούς να μας προσκαλέσουν. Μάλιστα. Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο. Λέει δεν έχουν στρατό. Θα έπρεπε η Ελλάς να είχε στείλει αυτή τη στιγμή μία δύναμη εκεί που είναι ο Χαφτάρ για να έχουμε στρατό μαζί με του Χαφτάρ, τους άντρες για εκπαίδευση. Άρα θα έχουμε στρατό εκεί. Δεν λέω να πολεμήσουν, λέω ναι, εκπαίδευση. Να υπάρχει παρουσία. Γιατί η γελία αυτή η δικαιολογία είναι μόνο και μόνο για να κάνουν πλάτη στην Τουρκία. Μόνο και μόνο για να κάνουν πλάτη στην Τουρκία. Είναι, θέλω να σας πω, ότι τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θες να τους κάνεις και αν θες να κοντράζεις στο Βερολίνο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημά μας δεν είναι η Λιβύη αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα. Και ούτε είναι θέμα ελληνοτουρκικής διαφοράς το πρόβλημα της Λιβύης. Είναι ένα περιφερειακό ζήτημα τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει μέσα στη Λιβύη. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν θα γινόταν ελληνοτουρκική κονίστρα ή ρινγκ μια τέτοια συνδιάσκεψη. Γιατί δηλαδή στο ΝΑΤΟ γίνεται, στο ΝΑΤΟ δηλαδή που είμαστε και Ελλάδα και η Τουρκία, είναι ρινγκ ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Πού έχει γίνει ρινγκ ελληνοτουρκικής σύγκρουσης? Μάλιστα. Αφού οι άλλοι έχουν πρόβλημα με την Τουρκία. Εμείς έχουμε. Πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας άστραψε και ευρώντιξε. Καλά έκανε. Ναι. Δένδιας, τα είπε ένα χεράκι στη Γερμανία, κύριε. Καλά έκανε, αλλά καλύτερα θα έκανε να πίεζε τη Λιβύη, ναι. να απαιτήσει η Λιβύη να είναι και η Ελλάδα. Και αν ο κύριος Ντεϊμπά, που είναι φιλότουρκος, δεν θα μπορούσε να το κάνει, ξέρετε, υπάρχει ισορροπία στη λιβική κυβέρνηση. Μπορούσε να είχαμε πιέσει τον κύριο Σάλεχ να πιέσει ως κοινοβούλιο την λιβική κυβέρνηση να είναι και η Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω, αφού η δικαιολογία ήταν δεν έχουμε στρατό, πολύ ωραία να στείλουμε εκπαιδευτές στον κύριο Χαφτάρ σε τελική ανάλυση. Να δούμε αν έχουμε στρατό ή δεν έχουμε. Μάλιστα.